σπάνια πατέρα μας, ήρθαμε εδώ όλοι μας με μια καλή διάθεση στην καρδιά να επικοινωνήσουμε μαζί σου διαμέσου του Λόγου σου. Και θεωρούμε υποχρεωσή μας πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσουμε γιατί καταδέχεσαι να κατέβεις στο επίπεδο το δικό μας και να μας μιλήσεις, για να μας παρηγορήσεις, να μας ελέγξεις, να μας ενθαρρύνεις, να μας ζωογονήσεις στο πνεύμα και στη ψυχή και στο σώμα, διαμέσου του Λόγου σου, ο οποίος ζωοποιεί και δυναμώνει. Σε ευχαριστούμε για αυτό το Λόγο σου. Πόσες φορές βρεθήκαμε σε ανάγκη και ο Λόγος σου μας στήριξε και μας παρηγόρησε. Πόσες φορές βρεθήκαμε πεσμένοι σε λάκους και ο Λόγος σου μας ανέστησε από εκεί και μας έβγαλε έξω από τους λάκους. Γιατί ο Λόγος σου είναι ζωντανός Λόγος. Είναι μαχαίρι δίκοπο που εισχωρεί μέσα έως και το μυελό του των κοκάλων μας και μας ελέγχει και μας διδάσκει και μας σοφρονίζει προς το αγαθόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το πρωί που άνοιξε η μέρα μπροστά μας και ήρθαμε εδώ για να θυμηθούμε τα όσα έκαμες και τα όσα κάνεις για μας. Γιατί πράγματι έκαμες και κάνεις μεγαλεία και θαυμάσια για μας χωρίς να το αξίζουμε. Διότι δεν είμαι θα τίποτε εμείς παρασκουλίκια βρώμικα. Και εσύ ο Θεός μας έχεις προορίσει τους πιστεύοντας να μας δοξάσεις και να μας ανεβάσεις. Και θέλεις όλοι οι άνθρωποι να έρθουν στην επίγνωση της αληθείας. Θέλεις και επιθυμείς ο κάθε ένας άνθρωπος να εκτιμήσει το τι έκαμες για μας και το τι κάνεις για αυτόν, έτσι ώστε να σε προσκυνήσει, να σε αναγνωρίσει και να σε ανακηρύξει σωτήρα της ψυχής του και Κύριος στη ζωή του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις οικογένειές μας, για τις δουλειές μας, για την υγεία μας, την οποία χρησιμοποιούμε για να κερδίσουμε το καθημερινό ψωμί. Σε ευχαριστούμε γιατί αισθανόμεθα τη συμπαράστασή σου διαρκώς στη ζωή μας και στην καρδιά μας. Και προπάντων σε ευχαριστούμε για την πιστότητα του Λόγου σου. Ό,τι μας είπες και ό,τι μας λες δεν βγήκες ποτέ ψεύτης. Και σε αυτό στηριζόμεθα με όλη μας την καρδιά, διότι είσαι ο μόνος αληθινός Θεός, απάνω στον οποίο μπορούμε, σαν ένα γερό στήριγμα, να κουμπίσουμε με ειρήνη και με εμπιστοσύνη. Όλα τα άλλα είναι ψεύτικα και μάτια. Τώρα σε παρακαλούμε, άνοιξε τις καρδιές μας και μίλησέ μας. Στον καθένα μας, ανάλογα με τις ανάγκες που έχουμε. Εσύ ο Θεός, δώσε δια του Λόγου σου να γίνει μέσα μας κάτι καινούριο. Έτσι ώστε αν φύγουμε από εδώ, να φύγουμε πλουσιότεροι, πιο δυνατοί, πιο χαρούμενοι, με περισσότερη εμπιστοσύνη στο Λόγο σου και στο πρόσωπό σου, για να δοξαστεί ο Χριστός. Εν το ονόματι αυτού, σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν. Λέγει ο Κύριος, όχι άνθρωπος. Ας μη καυχάται ο σοφός εις την σοφίαν αυτού και ας μη καυχάται ο δυνατός εις την δύναμην αυτού και ας μη καυχάται ο πλούσιος εις τον πλούτον αυτού. Αλλά ο καυχόμενος ας καυχάται εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο οποίον έλεος, κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γης, επειδή εις ταύτα ευαρεστούμε. Λέγει ο Κύριος. Γιατί τονίζει αυτό το «λέγει ο Κύριος»? Διότι αυτές είναι επίσημες δηλώσεις του Θεού. Και οι δηλώσεις του Θεού διαφέρουν από τις δηλώσεις των ανθρώπων. Ακούμε κάθε μέρα στο ραδιόφωνο ή διαβάζουμε στις εφημερίδες διάφορες δηλώσεις των ανθρώπων. Αλλά δεν δίνουμε εμπιστοσύνη σε αυτές τις δηλώσεις των ανθρώπων, διότι έχουν αποδειχθεί ότι είναι δηλώσεις αμφίβολες. Δεν είναι πάντοτε αληθινές. Κάνει μια δήλωση ένας υπουργός, λόγω χάρη, ότι ο προϋπολογισμός το επόμενο έτος θα είναι στο αλφα ποσό. Και όταν έρχεται το επόμενο έτος, ο προϋπολογισμός είναι δύο φορές παραπάνω. Κάνει μια δήλωση ένας υπουργός ότι το 1982 το κυκλοφοριακό πρόβλημα θα λυθεί. Έρχεται το 1982 και αντί να λυθεί το πρόβλημα γίνεται πιο δύσκολο ακόμα.
Γι' αυτό και δεν δίνει ο άνθρωπος προσοχή στις δηλώσεις των ανθρώπων. Όταν μιλεί ο Θεός όμως, τότε είναι διαφορετικό το πράγμα. Ποτέ δεν έπιασε ο άνθρωπος τον Θεό να είναι ψεύτης. Σε τίποτε. Ο άνθρωπος είναι ψεύτης. Ο άνθρωπος είναι άπιστος. Ο άνθρωπος καταπατεί το λόγο του. Ο άνθρωπος λέει την Κυριακή ναι και τη Δευτέρα λέει όχι. Αλλά ο Θεός ποτέ δεν έχει δει ψεύτης. Ούτε βγαίνει ψεύτης σήμερα, ούτε ποτέ θα βγει εις όλη την αιωνιότητα. Ο Θεός είναι αληθινός. Ο Κύριός μας, απευθυνόμενος στον Πατέρα του, είπε «Κύριε, ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια». Τι μεγάλο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να κουμπάς απάνω στην αλήθεια. Σε σύγκριση με τις απογοητεύσεις που δίνουν οι δηλώσεις και οι υποσχέσεις των ανθρώπων. Τι σπουδαίο πράγμα είναι να ακουμπάς από το πρωί που ξυπνάς απάνω στο Λόγο του Θεού και να ξέρεις ότι ο Θεός θα είναι στην καθημερινή σου ζωή. Ο Θεός θα σε ενισχύσει στους αγώνες σου. Ο Θεός θα σε γλιτώσει από τους πειρασμούς σου. Ο Θεός θα σε ανεβάσει από τα βαθιά πηγάδια που τυχόν θα πέσεις. Ο Θεός θα είναι ο δικός σου άνθρωπος, το δικό σου πρόσωπο με το οποίο θα ζεις κάθε μέρα και κάθε στιγμή τη ζωή σου. Πόσο αλλιώτικο πράγμα αισθάνεται ο άνθρωπος μέσα του όταν πιστεύει σε αυτή τη συμπαράσταση του Θεού. Στήριγμα αληθινό του Θεού ο Λόγος. Και αυτή η δήλωση, τι λέει αυτή η δήλωση? Η δήλωση αυτή η επίσημη του Θεού λέγει να μην καυχόμεθα ως άνθρωποι στη σοφία μας, ούτε στη δύναμή μας, ούτε στο πλούτο μας. Αλλά εκείνος ο οποίος καυχάται, ας καυχάται, δηλαδή αξίζει τον κόπο να καυχάται, εις το ότι γνωρίζει τον Θεόν και εννοεί τον Θεόν. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο να είναι το καμάρι του και η δόξα του. Να είναι ο άνθρωπος το καμάρι και η δόξα του Θεού. Να είναι και ο Θεός το καμάρι και η δόξα του ανθρώπου. Αλλά ο άνθρωπος εξαπατήθηκε εξαιτίας του εγωισμού του και έφυγε από τον Θεό. Και τα πράγματα ανακατεύθηκαν. Και αντί ο άνθρωπος να αναγνωρίσει τη μεγαλειότητα του Θεού και να βάλει τον Θεό μπροστά, έβαλε τον εαυτό του μπροστά. Έβαλε στηρίγματα δικά του ο άνθρωπος. Τη δική του σοφία, το δικό του πλούτο, τη δική του δύναμη. Και εκεί έπεσε έξω. Ο Θεός επρίκησε τον άνθρωπο με μέσα, ώστε ως δημιούργημα να τον γνωρίσει και να τον αγαπήσει τον Θεό και να τον υπηρετήσει. Αυτή τη ζωή ο άνθρωπος δεν την ήθελε. Και σήμερα ο άνθρωπος εξαπατάει τον εαυτό του, στηριζόμενος στη δική του σοφία, στη δική του δύναμη και στο δικό του πλούτο. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι αυτή η σοφία των ανθρώπων έχει ξεγελάσει τον ίδιο τον άνθρωπο, τον έχει εξαπατήσει και έγινε κουταμάρα του. Αφού παραμέρισε ο άνθρωπος τη σοφία του Θεού, διάλεξε τη σοφία τη δική του, η οποία τον οδηγεί σε πράγματα και σε ενέργειες οι οποίες είναι μωρές και ανόητες. Σήμερα ο κόσμος είναι σοφός. Όπου και να γυρίσεις το μάτι σου βλέπεις κομπιούτερ, βλέπεις εξελίξεις μηχανολογικές, τεχνικές, πρόοδους, τεράστιες πρόοδους. Και από την άλλη μεριά ακούς δάκρυα, στενοχώριες, διαζύγια, φάρμακα, εγκλήματα, μαχαίρια, πιστόλια. Δεν συμβαδίζει ο πολιτισμός μας και η πρόοδός του με μια πιο αξιοπρεπέστερη μορφή ζωής του ανθρώπου. Η σοφία του ανθρώπου προχωρεί προς τα άνω, ο τρόπος της ζωής του προχωρεί προς τα κάτω. Με αποτέλεσμα, τόσο ανόητος να γίνει ο άνθρωπος από τη σοφία του,
ώστε να εργάζεται ο άνθρωπος νύχτα μέρα σήμερα για να κατασκευάσει τα όπλα της αυτοκτονίας. Τόσο ανόητη είναι η σοφία του ανθρώπου έξω από τη σοφία του Θεού, ώστε ο άνθρωπος σήμερα νύχτα μέρα πληρώνει και πληρώνει και πληρώνει για να φτιάξει όπλα. 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ο προϋπολογισμός του Αμερικάνικος για πολεμικούς εξοπλισμούς μέχρι το 1985. 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, που σημαίνει 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, για να φτιάξουν βόμβες και όπλα και αεροπλάνα και ρουκέτες και ατομικές πυρηνικές βόμβες, για να αυτοκτονήσει η ανθρωπότητα. Το ίδιο και στη Ρωσία, το ίδιο και στη Γαλλία, το ίδιο και στην Αγγλία, το ίδιο και στην Ελλάδα. Οπλιζόμαστε κάθε μέρα όλο και περισσότερο με τον υδρότα του κόσμου, με τον κόπο του κόσμου. Αντί με αυτή τη λεκάρα που βγάζουμε να παίρνουμε ψωμί στα παιδιά μας, πάμε και αγοράζουμε ντουφέκια και πιστόλια. Η οργή του Θεού είναι πίσω από αυτό. Και αγοράζουμε ντουφέκια και πιστόλια όχι για να αμυνθούμε, να σκοτωθούμε εμείς οι ίδιοι, γιατί αυτές όλες οι ατομικές φόβες θα πέσουν στο κεφάλι μας, που όλοι θα πέσουν. Δεν θα πέσουν στον ωκεανό. Εκεί που ζει ο κόσμος θα πέσουν αυτά τα πράγματα. Είναι αυτή η σοφία ή κουταμάρα? Λέει εδώ σε ένα μέρος ο Απόστολος Παύλος ότι επειδή δεν εγνώρισαν οι άνθρωποι δια της σοφίας των Θεών, ευδόκησε ο Θεός με εκείνο που θερούν οι άνθρωποι κουταμάρα να σώσει τους πιστεύοντας. Και αλλού λέγει εδώ ο προφήτης ότι ο άνθρωπος εξαπατήθηκε από την ίδια τη σοφία του. Εξαπατήθηκε από την ίδια τη σοφία του. Σε αυτή την κατάσταση ζούμε σήμερα. Και φυσικά ο άνθρωπος ανησυχεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο στην UNESCO προχθές. Είπε πολύ σωστά πράγματα. Ο κύριος Καραμανλής είπε ότι ταξιδεύουμε σαν πλοίο χωρίς πηξίδα. Αρχίζει ο κόσμος και βλέπει την πραγματικότητα. Και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Αυτό είναι το χειρότερο. Ο άνθρωπος οδηγείται σαν να περπατάει και να τρέχει σε ένα κατήφορο που να μην μπορεί να γυρίσει πίσω. Και σας λέω ένα πράγμα, ότι σήμερα στον κόσμο επικρατεί ένας μεγάλος φόβος και τρόμος για την αύριο. Γι' αυτό έχουν σταματήσει οι οικονομικές επενδύσεις. Γι' αυτό έχουν σταματήσει να χτίζουν οι άνθρωποι σπίτια και να αγοράζουν σπίτια. Φοβούνται την αύριο. Το ίδιο και στην Ελλάδα, όπως και στην Αμερική. Βρίσκεται ο κόσμος κάτω από ένα σύννεφο τρομοκρατίας και άγχους. Διότι έφυγε από τον Θεό ο άνθρωπος και έχασε τον προσανατολισμό του και η σοφία του έγινε κουταμάρα του, και μέσα στην κουταμάρα του εργάζεται για την ίδια του την καταστροφή. Και λέει από την άλλη μεριά, όλα πάνε καλά. Οι κακοί προφήτες προφητεύουν, όλα πάνε καλά. Ο λόγος του Θεού λέει, δεν πάνε καθόλου καλά. Εάν δεν ξυπνήσετε, θα χτυπήσει στο κεφάλι σας φοβερός ανεμοστρόβιλος ολέθρου. Και τα σώματά σας θα γίνουν κοπριά στους δρόμους. Και θα γίνουν όλα και όλοι στάχτη. Διότι εσείς οι ίδιοι θερίζετε αυτό το οποίο σπείρετε στη ζωή της αποστασίας σας. Είναι ανθρωπότης αυτή έξυπνη, σοφή? Κάθε άλλο. Μπορεί ο άνθρωπος να ελπίζει απάνω σε τέτοια σοφία για την αύριον? Κάθε άλλο. Γι' αυτό ο Θεός εδώ λέει, ας μη καυχάται ο άνθρωπος τη σοφία του. Τοπονία μεγάλη, ούτε στη δύναμή του, ούτε στον πλούτο του. Ο πλούτος σήμερα, ο οποίος αποτελεί το ιδανικό των ανθρώπων εκείνων που δεν έχουν καταλάβει τις πραγματικές αξίες της ανθρώπινης ζωής. Και τρέχουν πίσω από τον πλούτο για να πιάσουν τον πλούτο και να κάνουν τα λίγα πολλά και τα πολλά περισσότερα,
και ως αποτέλεσμα της αχόρταγης καρδιάς του, ο άνθρωπος φεύγει από αυτή τη ζωή και αφήνει την τελευταία του ανάσα με το χέρι του απλωμένο για να αρπάξει. Αντί να έχει τα χέρια του υψωμένα για να λατρέψει τον Θεό και να τον ευχαριστήσει για ό,τι έκαμε και κάνει δια του Ιησού Χριστού. Πέρυσι ένας δισεκατομμυριούχος άνθρωπος, Χάτζες το όνομά του, στην Αμερική, δισεκατομμυριούχος, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Αμερικής, ζούσε στην Καλιφόρνια απάνω σε ένα μοναστήρι, στο σπίτι του. Το είχε απομονώσει τελείως από τον υπόλοιπο κόσμο. Και αρρώστησε αυτός ο άνθρωπος. Ήτανε τόσο απομονωμένος που δεν υπήρχε άνθρωπο να το φροντίσει. Απίστευτο! Είναι όμως πραγματικότητα, ιστορία αυτό. Και την τελευταία στιγμή τον πήραν με το αεροπλάνο, τα νύχια του άκοπα δύο πόντους, βρώμικος από πάνω ως κάτω, αξίριστος και λερωμένος, και τον πήγανε στο Baltimore για να μπορέσουν να του κάνουν μια εγχείρηση και πέθανε στο δρόμο στο αεροπλάνο. Δισεκατομμυριούχος. Τα βλέπει αυτά ο άνθρωπος, τα διαβάζει, τα σχολιάζει, τα συζητάει, αλλά δεν βάζει μυαλό. Έβαζε μυαλό, έχει το γουδί, το χέρι, πλούτος. Δεν τα βλέπεις, δεν έχεις αυτιά να ακούσεις, δεν έχεις μάτια να διαβάσεις, δεν βάζεις μυαλό, δεν σε φρονίζεσαι. Όχι, πλούτος. Έθαχα στο κεφάλι σου. Και τρώει το κεφάλι του άνθρωπος σήμερα. Η σοφία των ανθρώπων. Η σοφία των ανθρώπων οδηγούσε τον άνθρωπο στο να μελετήσει τη φύση. Αυτή είναι σοφία. Είναι η ικανότητα που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο να ρωτήσει ερωτήματα και να βρει τις απαντήσεις. Σοφία του ανθρώπου. Από πού έρχομαι? Τι σκοπό έχει αυτός ο κόσμος? Τι σκοπό έχει ο άνθρωπος εδώ στη ζωή? Όλα αυτά ανήκουν στη σπουδή της σοφίας. Και η σοφία των ανθρώπων, όπως την αποκτήσαμε από τους αρχαίους ημών προγόνους, η σοφία των ανθρώπων έθετε ερωτήματα και προσπαθούσε να βρει απαντήσεις από τα φαινόμενα και από τη ζωή. Απάνω σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία είπαμε προηγουμένως, περί της ζωής, περί του σκοπού του ανθρώπου. Αλλά ο άνθρωπος, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν προχώρησε παραπέρα για να έχει δει πίσω από τη φύση εκείνον που έφτιαξε τη φύση, που την έφτιαξε και την δημιούργησε. Δεν προχώρησε παραπέρα. Εξαπατήθηκε από το ψέμα και τον εγωισμό που είχε η καρδιά του και τι έγινε? Σταμάτησε στη φύση, χωρίς να ερευνήσει εκείνον που έφτιαξε τη φύση, να τον βρει, να τον λατρεύσει. Και θεοποίησε τη φύση και τα φαινόμενα της φύσεως και τους νόμους της φύσεως και τα έργα της φύσεως. Τα θεοποίησε και έφτιαξε το πάνθεον. Και ελάτρευε ο άνθρωπος το πάνθεον. Ελάτρευσαν τα δημιουργήματα και όχι το δημιουργό, ο οποίος είναι Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Γι' αυτό τι έκαμε ο Θεός? Τράβηξε το χέρι του από τους ανθρώπους αυτούς και από την ανθρωπότητα αυτή. Και ως αποτέλεσμα τι ήταν? Ως αποτέλεσμα ήταν ότι ατιμάστηκε ο άνθρωπος, εξευτελίστηκε ο άνθρωπος, κατεσχύνθηκε ο άνθρωπος. Διότι αντί να ζητήσει εκείνον που δημιούργησε τη φύση και τα φαινόμενα και εκείνα τα, να απαντήσει τα ερωτήματα σύμφωνα με τη σοφία που έδωσε ο Θεός για να πάρει τις πρέπουσες απαντήσεις, του Θεού τις απαντήσεις, ο άνθρωπος από την άλλη μεριά σταμάτησε σε αυτό το επίπεδο που ικανοποιεί τη δική του σοφία, όχι του Θεού τη σοφία. Διότι αν έψαχνε ο άνθρωπος να ερευνήσει του Θεού τη σοφία, θα προχωρούσε και θα έβλεπε ότι πίσω από τη δημιουργία είναι ένας δημιουργός και ο δημιουργός αυτός έκανε έργο σωτηρίας για τον αμαρτωλό και αποστάτη και άθλιο άνθρωπο. Έργο σωτηρίας. Γι' αυτό παρακάτω λέγει εδώ, όπως διαβάσαμε, «Εγώ Κύριος είμαι ο ποιόν έλεος και κρίσιν και δικαιοσύνην». Ποιο έλεος. Τι σημαίνει ποιο έλεος? Ποιο έλεος σημαίνει ευεργετώ και φροντίζω για ένα «ον» χωρίς να το αξίζει.
χωρίς να το αξίζει. Ποιος από εμάς άξιζε αυτού του ελέους του Θεού στη ζωή? Ποιος από εμάς? Όταν ρίξουμε μια ματιά στην περασμένη μας ζωή θα ντραπούμε. Όταν βάλουμε τη ζωή μας την περασμένη μπροστά στο καθρέφτη του νόμου του Θεού θα αισθανθούμε σχήνη και όνειδος. Ποιος από εμάς άξιζε αυτό το έλεος του Θεού? Κανείς, απολύτως κανείς. Κι όμως ο Απόστολος λέγει: ο Θεός όμως πλούσιος ον εις έλεος. Και για την πολλήν αγάπη αυτού με την οποία αγάπησε ημάς και ενώ ήμεθα νεκροί μέσα στις αμαρτίες μας, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού και μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε εις τα επουράνια δια Ιησού Χριστού. Και τα ακούει και τα διαβάζει ο άνθρωπος και αφοπλίζεται και ανοίγει το στόμα του τόσο και λέει: Θεέ μου, τα κάνεις και για μένα αυτά τα πράγματα. Έδειξες αυτό το πλούσιο έλεος σου για μένα, που εγώ ξέρω ποιος είμαι. Εγώ αισθάνομαι την καρδιά μου τι έχει μέσα. Και καταδέχτηκες να δείξεις αυτό το έλεος σου για μένα? Και περιμένει ο Θεός ως απάντηση αυτού του ερωτήματος να γονατίσουμε και να του πούμε: Κύριε, θέλω κι εγώ να είμαι το αντικείμενο αυτού του έλεους σου. Θέλω κι εγώ να τύχω αυτής της ευεργεσίας σου, να μπω κι εγώ στο σχέδιο αυτού του ελέους, να παραμεριστούν και οι δικές μου αμαρτίες, να συναναστηθώ κι εγώ με τον Χριστό δια της πίστεως και να συγκαθίσω κι εγώ δια της πίστεως επάνω στα επουράνια. Θέλω κι εγώ αυτό το ευεργέτημα, Κύριε. Ξέρετε κάτι? Δεν υπάρχει ψυχή που να είπε αυτά τα λόγια στον Χριστό και να έφυγε με τα χέρια αδιανά. Πηγαίνεις γεμάτος δάκρυα και κατάνοιξη και μετάνοια στον Χριστό και φεύγεις όπως ο τυφλός ο οποίος ακολούθησε τον Χριστό δοξάζων των Θεών γιατί του άνοιξε τα μάτια. Ή ο κουτσός, ο οποίος ήταν πρώτα κουτσός και όταν τον έκαλα καλά ο Κύριος πηδούσε σαν το κατσικάκι. Από χαρά και από ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για το πλούσιο έλεος του Θεού. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό το έλεος παρακολουθεί τον άνθρωπο σε όλη του τη ζωή. Μετά άνθρωποι και έχουμε καμιά φορά αδυναμίες, μας λέει ο Κύριος: Ακούστε, σας θέλω εάν έρθετε να σας ελεήσω και εσάς και να σας συγχωρήσω δια του Ιησού Χριστού και να σας δώσω και εσάς τη ζωή τη δική μου. Θέλω να μην μου χαλάτε την καρδιά, λέει ο Θεός. Θέλω να είστε πλέον άνθρωποι με φιλότιμο, να υπακούτε στο λόγο μου, να τιμάτε το όνομά μου και να είστε μια καλή μαρτυρία για μένα και την αλήθεια μου. Αυτή είναι η συμφωνία μεταξύ λυτρωμένου και Χριστού. Και παρόλα αυτά όμως, στον αγώνα μας για να κάμουμε την καρδιά του Θεού, στον αγώνα μας για να νικήσουμε τους πειρασμούς κάθε μέρα και σε πολλές περιστάσεις, βρισκόμεθα σε μια στενόχωρη κατάσταση, διότι το Πνεύμα του Θεού έρχεται και ελέγχει τον άνθρωπο του Χριστού και του λέει: Αυτό δεν το έκανες καλά. Την επομένη φορά να προσέξεις, γιατί τώρα χάλασες την καρδιά του Θεού. Σκέψου πόσο έλεος έδειξε ο Θεός για σένα. Αξίζει τον κόπο να ευχαριστήσεις ένα τέτοιο πρόσωπο, ένα τέτοιο Θεό. Κοίταξε την επομένη φορά να μην το κάνεις έτσι, να το κάνεις καλύτερο, όπως ο Θεός το θέλει. Εγώ είμαι ο ποιόν έλεος και κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γης, επειδή εις ταύτα ευαρεστούμε, λέγει Κύριος. Έλεος και κρίσιν. Ανταποδίδω στον καθένα ανάλογα με την υπακοή του στα λόγια μου. Σώζω τους πιστεύοντας. Κατακρίνω εκείνους οι οποίοι απιστούν. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Ανυψώνω εκείνους που υπακούν. Παραμερίζω εκείνους οι οποίοι είναι αντάρτες, ανυπάκοοι στη φωνή μου και στο θέλημά μου. Κρίση. Ο Κύριος πει κρίση. Και κρίση έχει να πει ότι σε ελέγχει και σου δίνει με τις περιστάσεις να αισθανθείς το σφάλμα σου μέχρι το κόκαλο. Γι' αυτό και δεν συμφέρει στον άνθρωπο του Θεού ο οποίος έχει ομολογήσει στον Χριστόν υπακοή και εμπιστοσύνη
να ξεφεύγει από τη γραμμή του Χριστού. Δεν τον συμφέρει τον άνθρωπο. Γιατί όσες φορές το κάνει αυτό ο άνθρωπος, αισθάνεται, επαναλαμβάνω, το μαχαίρι του Λόγου του Θεού μέχρι το κόκαλο. Και θα βρεις προβλήματα στη ζωή σου αν το κάνεις αυτό. Όχι διότι ο Θεός σου δίνει αυτά τα προβλήματα, εσύ τα αγοράζεις. Με την απιστία που δείχνεις στη συμφωνία που έκανες με τον Θεό. Ποιή κρίση είναι ο Κύριος. Και ποιή και δικαιοσύνη είναι ο Κύριος. Είναι δίκαιος Θεός. Δεν κάνει προσωποληψίες ο Θεός. Δεν με βλέπει ο Θεός αν έχουμε υψηλή κοινωνική θέση ή χαμηλή. Θέλει να σφραγίσει ο Θεός τη ψυχή μας με τη σφραγίδα της σωτηρίας Του και της λυτρώσεώς Του. Και ας είμεθα όποιοι και ανήμεθα. Αρκεί που ανήμεθα δημιούργημα του Θεού. Τέτοιος Θεός υπάρχει απάνω στον ουρανό. Είναι γεμάτη η ουρανή από την παρουσία τέτοιου Θεού που είναι πλούσιος εις έλεος δια του Ιησού Χριστού. Μακάρι αυτό να το καταλάβουμε, να το αισθανθούμε, έτσι ώστε η γνωριμία μας με τον Θεό και η σχέση μας με τον Θεό να είναι μια σχέση αγάπης και υπηρεσίας του Θεού εις τον οποίον πιστεύουμε και όχι μια ζωή αποστασίας και απιστίας. Διότι οι ζημιωμένοι στην περίπτωση αυτή εμείς θα είμεθα, όχι ο Θεός. Εμείς θα είμεθα, όχι ο Θεός. Για τα λίγα λεπτά που μας απομένουν από την ώρα μας εδώ, θα ήθελα να σας φέρω ένα περιστατικό το οποίο μας περιγράφει ο Λουκάς εδώ στο Ευαγγέλιο του, στο κεφάλαιο 18 και στο χωρίο 35. Στα Ευαγγέλια βλέπουμε να μας περιγράφονται σκηνές από την καθημερινή ζωή, είτε σκηνές από τη φύση, με σκοπό. Όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία διαβάζουμε εις τα Ευαγγέλια δεν είναι τα μόνα τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη διακονία του Κυρίου μας, εδώ επί της γης. Έλαβαν και πολλά άλλα. Ο Ιωάννης λέει ότι εάν εγγράφοντο όλα τα οποία έκαμε ο Ιησούς, δεν θα χωρούσε όλος ο κόσμος για να χωρέσει. Δεν θα έφτανε όλος ο κόσμος για να χωρέσει τα βιβλία που θα εγγράφοντο. Μια υπερβολή φυσικά, αλλά θέλει να δείξει εδώ ο Ευαγγελιστής ότι έγιναν και πάρα πολλά άλλα πράγματα από εκείνον. Όχι ελέχθησαν, έγιναν. Τα στοιχεία της σωτηρίας μας είναι όλα μέσα στα Ευαγγέλια. Δεν ισχύει αυτό το επιχείρημα που ακούμε ότι είπε και άλλα ο Χριστός τα οποία δεν είναι εδώ και συνεπώς είναι στις παραδόσεις. Δεν είναι τίποτε αναγκαίο για τη σωτηρία του ανθρώπου που να λείπει από το γραμμένο λόγο εδώ της Καινής Διαθήκης. Απολύτως τίποτε. Αλλά έγιναν και άλλα θαύματα και άλλα έργα τα οποία δεν είναι γραμμένα. Και αυτά τα οποία εγγράφησαν, είμαι βέβαιος ότι εγγράφησαν επειδή έχουν πίσω τους ένα πνευματικό δίδαγμα. Γι' αυτό και αυτά τα θαύματα λέγονται σημεία. Μέσα στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης σημείων λέγεται ένα θαύμα το οποίο κρύβει ένα πνευματικό δίδαγμα. Είναι όπως το πορτοκάλι. Παίρνεις το πορτοκάλι και του βγάζεις τη φλίδα. Το πορτοκάλι είναι η παραβολή, η σκηνή, η διδαχή. Όταν του βγάλεις το απ' έξω, τρως το από μέσα. Έτσι είναι και τα περιστατικά αυτά. Φαίνεται σαν ένα περιστατικό που γίνεται στον δρόμο, που μπορεί και εμείς να το βλέπουμε, ανάλογο περιστατικό, εκτός φυσικά της θαυματουργικής επεμβάσεως του Κυρίου, αλλά τυφλούς βλέπουμε κάθε μέρα. Αλλά πίσω από αυτή την χειρονομία του Κυρίου μας κρύβεται ένα πνευματικό δίδαγμα και γι' αυτό γράφτηκε το α συμβάν και το β θαύμα και η γ παραβολή, απλώς διότι το κάθε ένα από αυτό κρύβει πίσω του μία πνευματική αλήθεια. Είναι μία πνευματική αξία μέσα κρυμμένη, όπως το πορτοκάλι που τρώμε ή η μπανάνα που καθαρίζουμε και τρώμε το εσωτερικό. Εδώ ο Κύριος μας μπαίνει εις την πόλη της Ιεριχούς και διαβάζουμε εδώ το εξής. «Ότε δε πλησίαζεν εις την Ιεριχώ, τυφλός της εκάθητο παρά την οδόν ζητών.
Ακού σα δε όχλων διαβαίνοντα, η ρώτα, τι είναι τούτο, τι είναι τούτο που ακούω. Απήγγειλα δε προ αυτόν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Και φώναξε λέγον Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελεησόν με. Χάρη το έλεος του Θεού. Ελεησόν, δεν είμαι άξιος. Δεν είμαι άξιος. Τι ωραίο πράγμα είναι η ειλικρίνεια του ανθρώπου. Να βγάλει τον εαυτό του μπροστά στο Θεό όπως η γυναίκα απλώνει τα ρούχα της στο σκηνή. Τι ωραίο πράγμα. Να απλώνει τον εαυτό του άνθρωπος μπροστά στον Θεό και να του λέει αυτός είμαι. Και να προσπαθούμε να τα κρύβουμε στον Θεό για να φαινόμεθα καλοί. Ανοίγουμε την καρδιά μας για να του λέμε όπως το τριαντάφυλλο ανοίγει στο πρόσωπο του ηλίου. Ανοίγει και βλέπει ο ήλιος μέσα. Το μάτι του Θεού βλέπει τα βάθη του ανθρώπου. Είναι περιττό να του τα κρύβουμε του Θεού. Και ζητάμε έλεος. Βλέποντας ποιοι είμεθα, απογοητευόμεθα. Γιατί είμεθα αμαρτωλαόντα. Και ως συνέπεια ζητάμε το έλεος του Θεού. Ελεησόν με, Ιε του Δαβίδ. Και οι προπορευόμενοι επέπλη τον αυτόν για να σιωπήσει. Αλλά αυτός πολλού μάλλον έκραζε. Ιε του Δαβίδ, ελεησόν με. Σταθείς, λέει ο Ιησούς, προσέταξε να φερθεί προς αυτόν. Και αφού επλησίασε, ρώτησε αυτόν, λέγον, τι θέλεις να σε κάνω. Ο δε είπε, Κύριε, να αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, ανάβλεψον, η πίστη σου σε έσωσε. Και παρευτής ανέβλεψε. Και ακολούθη αυτόν, δοξάζον τον Θεό. Και πάσε ο λαός, ειδών, επενούσε και υμνούσε τον Θεό. Είδε ένα θαύμα, εκεί στον δρόμο. Ένα θαύμα που έγινε στη ζωή ενός ανθρώπου που είχε καρδιά πίστεως. Δεν πέφτομαι πολύ έξω, εάν παραλληλήσω με αυτό το ζητιάνο εδώ, με τον κάθε άνθρωπο ή όλη την ανθρωπότητα, που έχουμε το χέρι μας απλωμένο και ζητάμε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας και να απαντηθούν τα ερωτήματά μας. Ζητάμε. Έχουμε απλωμένο το χέρι. Σήμερα πόσοι άνθρωποι ζητούν επειδή έχουν απογοητευτεί από όλα τα άλλα. Πάνε στα βιβλιοπωλεία και ζητούν βιβλία να διαβάσουν για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους, να απαντηθούν τα ερωτήματά τους. Συζητούν. Ακούν διαλέξεις. Διαβάζουν εφημερίδες. Ο άνθρωπος ζητάει. Τι ζητάει? Ζητάει εκείνο το οποίο θα τον ικανοποιήσει και θα πει δόξα τω Θεώ το βρήκα. Και όσο του δεν βρίσκει τον Χριστόν, δεν θα πει δόξα τω Θεώ το βρήκα. Πάντοτε θα φύγει από αυτή τη ζωή ζητώντας. Και στον τάφο που θα τον θάψουνε, που λέει ο λόγος, θα μείνει το χέρι του έτσι έξω. Και εκεί θα ζητάει. Αυτός ο άνθρωπος, αυτή τη μεγάλη του ανάγκη που είχε, είχε τύφλα. Πως ο άνθρωπος που ζητάει έχει πνευματική τύφλα και θέλει φως να δει την πραγματικότητα ποια είναι, την αλήθεια ποια είναι εδώ στη ζωή. Και δεν τη βρίσκει. Γιατί δεν βρίσκει τον Χριστό. Ή μάλλον δεν θέλει να βρει τον Χριστό. Δεν θέλει να αντιμετωπίσει τον Χριστό. Αυτός είναι η απάντηση στις ανάγκες μας, αγαπητοί μου. Ο Ιησούς Χριστός. Σε κάθε μας ανάγκη. Κάθε μέρα επισκέπτομαι οικογένειες και ακούω ανθρώπους με ανάγκες, με σχέδια. Πότε γελάνε, πότε κλαίνε. Για τα παιδιά τους, για τη δουλειά τους, για την υγεία τους. Και πολλές φορές απογοητεύομαι από την ολιγοπιστία που έχουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά και από την άλλη μεριά ενθαρρύνουμε, γιατί μιλώντας με μερικούς άλλους βλέπω πόση ρίζα βαθιά έπιασε ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή τους. Πες ήρθε και με επισκέφθηκε στο σπίτι μου μια γυναίκα. Και μου λέει, αδερφέ Ζερβόπουλε, κάπως ωφελήθηκα από την κασέτα σου και ήθελα να σε γνωρίσω. Λέω, ευχαρίστω. Ποια είσαι, πώς λέγεσαι, μου είπε το όνομά της και μου είπε και την κατάστασή της. Αυτή η γυναίκα έκανε εγχείρηση καρκίνου. Είχε καρκίνο στη μήτρα και της τα βγάλαν όλα ο γιατρός.
Είχε καρκίνο κάπου αλλού και τα αφαιρέσανε και αυτά στο μαστό. Της βγάλανε το ένα μαστό. Τώρα έχει καρκίνο στο πνεύμα. Μου έκανε εντύπωση πώς αντιμετώπιζε αυτή η γυναίκα την κατάστασή της. Και διερώτησα τον εαυτό μου, αν Γεράσιμε Ζερβόπουλε ήσουν στην ίδια κατάσταση, τι στάση θα κρατούσες ενώπιον του Θεού και σε αυτή εδώ την περίσταση. Και δασκάλευε μια άλλη γυναίκα που είχε κάπως πονόδοντο, που λέει ο λόγος, και ένα γρυπούλα. Και της έλεγε η άρρωστη, με τις τρεις φορές τον καρκίνο που έχει, δεν το ξέρεις το Θεό που είμαστε όλοι καλά και μπορούμε και γυρίζουμε στον ήλιο και χαιρόμεθα του Θεού την ημέρα. Τον επίστης. Τον επαλικαριά. Που δεν μπορεί άλλος που ξέρει ότι είναι με το ένα πόδι στον τάφο να μιλάει έτσι. Έτσι μιλάνε τα παλικάρια. Αυτός είναι παλικαρισμός. Δεν είναι παλικαρισμός να έχεις τρία πιστόλια στη τσέπη σου και να τα βγάλεις και να βαράς και να σκοτώνεις. Παλικαρισμός είναι να αντιμετωπίσεις το θάνατο με περιφρόνηση. Γιατί έχεις μέσα στην καρδιά σου ζωντανό τον Ιησού Χριστόν, τον Αναστάντα και Δοξασθέντα Ιησού Χριστόν. Αυτός είναι παλικαρισμός. Αυτά είναι τα παλικάρια. Και υπάρχουν μέσα στα υπόγεια και στα διαμερίσματα και στις πολυκατοικίες και εδώ και εκεί παλικάρια άγνωστα σήμερα. Που αγωνίζονται τον αγώνα της ζωής και του θανάτου με πλήρη εμπιστοσύνη στον Κύριο. Και τους βγάζει το παπέλο. Γιατί δεν ήξερα εγώ και δεν ξέρω. Εάν βρεθώ σε παρόμοιες περιστάσεις, επαναλαμβάνω τι θα έκανα. Πιστή καρδιά, όταν ριζώσει ο Χριστός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Ποιος δεν φοβήθηκε το θάνατο και ποιος δεν φοβάται το θάνατο έξω από τον Χριστό. Όλοι τον φοβούνται. Και υπάρχουν και χριστιανοί που φοβούνται το θάνατο. Και ξέρω μια χριστιανή συγκεκριμένα που εύχεται να έρθει ο Χριστός να πάρει την εκκλησία του προτού πεθάνει. Όχι διότι το λέει από χαρά για να πάρει την εκκλησία του, αλλά δεν θέλει να πεθάνει. Προτού πεθάνουν όλοι μαζί. Και σας ρωτώ, έχει ο Χριστός ριζώσει σε τέτοια καρδιά? Δεν έχει ριζώσει. Διότι δεν υπάρχει το τραγούδι του θριάμβου μέσα στην καρδιά εκείνη. Δεν υπάρχει. Εναντίον του θανάτου. Πιστή καρδιά ήταν αυτός ο τυφλός. Πιστή καρδιά. Και τις πιστές καρδιές τις ακούει ο Κύριος. Και ενώ πήγαινε στο δρόμο του, άκουσε τη φωνή αυτού του τυφλού. Μέσα στις φωνές του όχλου ξεχώρισε η φωνή της πίστεως. Και την άκουσε ο Κύριος και σταμάτησε και έδωσε προσοχή. Και όταν γονατίζομαι και προσευχόμεθα στον Κύριο για ένα ζήτημά μας, για ένα φόβο μας, για ένα σχέδιό μας, για μια ανάγκη στην οποία βρισκόμαστε και του τα λέμε με καρδιά πίστεως, σταματάει και ακούει. Τον δεσμεύομαι να μας ακούσει. Η πίστη δεσμεύει τον Θεό. Και σταμάτησε και είπε, φέρτε μου αυτόν τον άνθρωπο εδώ που φωνάζει. Γιατί μου κάνει εντύπωση η δύναμη της φωνής του. Χτυπάει την καρδιά μου. Φέρτε τον εδώ. Και τον έφερα. Τυφλό άνθρωπο. Και ο Κύριος του λέει, τι θέλεις να σου κάνω? Ασφαλώς δεν περίμενε καινούρια παπούτσια να του πάρει. Δεν περίμενε να το αγοράσει ένα κοστούμι ρούχα. Ένας τυφλός άνθρωπος όταν έρχεται μπροστά σε ένα τέτοιο πρόσωπο, τι άλλο μπορεί να ζητήσει παρά το φως του? Τι άλλο? Υπάρχει πιο ακριβότερο πράγμα από το φως και τα μάτια. Αλλά θα μου πεις, ήταν ανάγκη να τον ρωτήσει ο Κύριος τι θέλει να σου κάνει. Ήταν ανάγκη διότι ο Κύριος θέλει να του τα λέμε. Είναι πολλές φορές και νομίζουμε για να έρθει μία κούραση και μία παραλυσία στη ζωή της προσευχής. Λέει ο άνθρωπος, μα δεν τα ξέρει ο Θεός τι ανάγκη να του τα πω. Παγίδα είναι αυτή.
Ο Θεός τα ξέρει. Ο Θεός βλέπει ότι είμαστε στραβοί. Ο Θεός μας βλέπει ότι βρισκόμεθα σε ανάγκη. Αλλά θέλει να αισθανόμεθα ότι εξαρτώμεθα από Αυτόν και ότι δεν υπάρχει τίποτε στη ζωή μας που να μην του το αναθέσουμε αυτού και του αρέσει αυτό του Θεού. Ας μην γελιόμαστε λοιπόν ότι ο Θεός είναι παντογνώστης και καρδιογνώστης και τα γνωρίζει όλα και δεν πειράζει και αν δεν προσευχηθώ δεν θα μου δώσει σημασία. Το θέλει ο Κύριος να πηγαίνουμε σε Αυτόν. Διότι καμαρώνει ο Κύριος όταν δείχνουμε ότι τίποτε δεν μπορούμε να επιλύσουμε εδώ στη ζωή χωρίς τη δική του επέμβαση. Του αρέσει αυτό του Θεού. Και μόλις είδε ο Κύριος και άκουσε το αίτημα αυτού του τυφλού, αμέσως ήρθε η θαυματουργική του επέμβαση. Να ειδείς θέλεις, να ειδείς, 100 φορές, όχι μία. Και είδε ο άνθρωπος, είδε ορίζοντα, είδε φίλους, είδε λουλούδια, είδε τη μάνα του, είδε τον πατέρα του. Και ακολούθη τον Ιησού δοξάζον τον Θεό. Να η ευγνωμοσύνη της ανθρώπινης καρδιάς μπροστά στο έλεος του Θεού. Να σηκωθείς το πρωί να πας στη δουλειά σου και να πεις τι έκαμε ο Χριστός στη ζωή σου. Μήπως κι άλλος βάλει μυαλό. Να τεινάξεις το μανίκι και να του πεις πατριωτάκι, ξέρεις ποιος ήμουν εγώ, ξέρεις πώς σκεφτόμουν, ξέρεις πώς σχεδίαζα τα πράγματα, να έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και τώρα έχω αλλάξει. Ο Χριστός με άλλαξε. Ο Χριστός που σταυρώθηκε για μένα και πλήρωσε με το αίμα του για τις αμαρτίες μου. Αυτός αναστήθηκε επάνω και με περιμένει και είναι ο σωτήρας μου, ο μεσίτης μου, ο αρχιερέας μου εις τον αιώνα. Και θέλει να έρθει και στη δική σου καρδιά. Βάλε μυαλό. Βάλε μυαλό καημένε, μην ταλαιπωρείσαι περισσότερο, τηγανίζεσαι στο ίδιο σου το λάδι. Βάλε μυαλό και γύρισε στον Θεό για να βρεις το έλεος του Θεού στη ζωή σου και να δοξάζεις τον Θεό, να γίνεσαι ένα όργανο δόξης του Θεού. Τι πιο τιμητικό πράγμα εδώ στη ζωή. Μακάρι ο Θεός να δώσει χάρη έτσι ώστε αυτές οι αλήθειες να ριζώσουν βαθύτερα το Χριστό στην καρδιά μας. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το νόημα και την αξία που έχει ο Χριστός στη ζωή του καθενός μας. Σας παρακαλώ να σηκωθούμε όλοι την αποστολή. Ευλογημένε μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας ελέησες δια του Ιησού Χριστού. Είμεθα κι εμείς αντικείμενα πάνω στα οποία έβρεξε το πλούσιο σου έλεος. Και ήρθαμε από μια ζωή εξευτελισμού και αμαρτίας και ασωτίας σε μια ζωή δόξης και τιμής για να ανέβουμε κατά την υπόσχεσή σου εκεί που είσαι και εσύ ανεβασμένος, στη δόξα του Πατέρα. Τα σκεφτόμεθα, τα διαβάζομαι, τα συζητάμε, τα ακούμε. Και είναι τόσο μεγάλα και θαυμαστά που καμιά φορά δεν τα πιστεύουμε όπως πρέπει. Ανανέωσε μέσα μας ένα φρόνημα δυνάμεως και χάριτος, έτσι ώστε να εμπιστευόμεθα στην αλήθεια αυτών των υποσχέσεών σου και να συμμορφώσουμε τη ζωή μας ανάλογα. Έτσι ώστε να είμεθα αντάξει της κλήσεως εις την οποία μας εκάλεσες. Διότι η κλήση αυτή είναι πράγματι υψηλή και τιμημένη κλήση. Σε ευχαριστούμε γιατί ακούς καρδιές, τη φωνή καρδιών που έχουν πίστη προς εσένα και εμπιστοσύνη και απαντάς σε κάθε ανάγκη και ικανοποιείς κάθε ερώτημα και πλουτίζεις κάθε φτώχεια έτσι ώστε εδώ στη ζωή ενός ζούμε να είμαι θα δέκτες αυτού του ελέου σου και να δοξάζουμε το όνομά σου με τη μαρτυρία της ζωής μας αναγνωρίζοντας τα μεγάλα και τα θαυμαστά πράγματα που έκανες και κάνεις για μας. Όλοι μας εδώ που ακούσαμε το λόγο σου έχουμε ανάγκες, μεγάλες ανάγκες. Κυρίως πνευματικές ανάγκες. Αισθανόμεθα πολλές φορές ότι σου χαλάμε την καρδιά. Εσύ ο Θεός να εξακολουθείς να δείχνεις το πλούσιο σου έλεος επάνω μας. Στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας, στα σχέδιά μας, στην υγεία μας, στο επάγγελμά μας. Έτσι ώστε να ζούμε κάθε μέρα σε αυτή τη ζωή
όχι αντάρτες και αποστάτες, αλλά να ζούμε σαν άνθρωποι οι οποίοι μάθαμε αρκετά από τη ζωή, για να συμπεράνουμε ότι μια ζωή μακριά από τον Χριστό είναι αποτυχημένη ζωή. Είναι μας χάρη να στηριχθούμε μόνο σε Σένα και στις υποσχέσεις Σου, πιστεύοντες ότι σε κάθε μας ανάγκη θα απαντάς κατά τον πρέποντα τρόπον και στην πρέπουσα περίσταση. Ανάλαβε την Εκκλησία μας εδώ, Εσύ ο Θεός άνδρωσέ την, καθάρισέ την, καρποφόρησέ την, έτσι ώστε να φαίνεται η μαρτυρία του Ιησού Χριστού με λόγια και με ζωή. Και οδήγη μας τώρα εις πανέργων αγαθών, τον καθένα μας χωριστά, προς δόξαν Σου και δόξαν του Πατέρα. Εν το ονόματι αυτού, σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν.